Έχετε το λόγο στο πρώτο θέμα. Κύριε Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση με τον νόμο 4250 του 2014 έχει εισάγει ανώτατα ποσοστά ανά κλίμακα παθολόγησης στο επαγγελματικό προσωπικό των Δήμων αναδιεύθυνση και των προϊσταμένων τους. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Σημαίνει ότι οι προϊστάμενοι και στη συνέχεια οι πολιτικοί προϊστάμενοι είναι υποχρεωμένοι εκ του νόμου να βαθμολογούν αποτυπώσουν και καρτογραφήσουν αναδιεύθυνση του ανθρώπου το δυναμικό, να βαθμολογούν με βάση ανώτατες κλίμακες τους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, θα είναι πλέον υποχρεωμένοι οι προϊστάμενοι να βαθμολογήσουν με τον βαθμό 10 έως 9 κατά ανώτατο όριο το 25% των υπαλλήλων κάθε διεύθυνσης. Με τον βαθμό 8 έως 7 κατά 60% των υπαλλήλων κάθε διεύθυνσης. Και τέλος, με τον βαθμό 6 και κάτω, δηλαδή από την βάση και κάτω, σε ποσοστό 15% των υπαλλήλων κάθε διεύθυνσης ή τμήματος. Αντιλαμβάνεστε ότι φαίνεται ότι οι προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας είναι αυτή η βαθμολόγηση να αποτελέσει τον δούριο ύπο για να τεθούν σε διαθεσιμότητα δημοτικοί υπάλληλοι. Είναι κραυγαλαίο και αντισυνταγματικό και έτσι το έκρινε η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Ομόφωνο ήταν και το ψήφισμα το καταδικαστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων, το οποίο τουλάχιστον στην προηγουμένη περίπτωση συγκρίνει και ταυτίζεται με το ψήφισμα της ΠΟΕ ΟΤΑ. Έχει γίνει προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να κληθεί ως αντισυνταγματικό και τουλάχιστον μέχρι την εκδίκαση της συγκεκριμένης υπόθεσης εμείς αρνούμαστε να αποδεχτούμε την εφαρμογή αυτού του νόμου και αρνούμε και εγώ ως δήμαρχος να το υλοποιήσω. Ευχαριστώ, κύριε Δημαρχέ. Συμφωνούμε. Θέλω να μιλήσω. Να το τοποθετήσω. Λοιπόν, ο κύριος Θεός. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να ξεκινήσω λέγοντας ότι επειδή θεωρώ ότι το συγκεκριμένο θέμα είναι αρκετά σοβαρό, επιφυλάσσομαι να το πείσω στον κύριο Νικηταρά στο αμέσως επόμενο, όχι θα πω και πριν. Θα περιοριστώ μόνο στο το θέμα τώρα. Γνωρίζετε όλοι ότι, και πιστεύω ότι το αποδέχεστε και όλοι, ότι η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα είναι αυτό που λέμε ο μεγάλος ασθενής. Οι αδυναμίες της, τεράστιες, και εμβολής η εμπλοκή του πολιτικού προσωπικού στις διαδικασίες αξιολόγησης και αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν ένα φαινόμενο το οποίο πραγματικά χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης και αξιολόγησης και προφανώς στην πορεία αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων ότι ερχόμαστε να κάνουμε πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουμε σκεφτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό προκειμένου να αντιμετωπίσουμε καταστάσεις οι οποίες μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησαν ως χώρα. Προφανώς το θέμα της αξιολόγησης όπως έρχεται εμπεριέχει όλη αυτή την λογική που είπα πριν, όμως σαφέστατα εμπεριέχει και τη λογική της απειλής που είναι επί των κεφαλών πλέον των υπαλλήλων και στη συγκεκριμένη περίπτωση των δημοτικών υπαλλήλων και με τον τρόπο που διατυπώνεται ουσιαστικά ορίζει ότι με αυτούς που θα πρέπει υποχρεωτικά να βαθμολογήσει με πολύ χαμηλό βαθμό θα τους δείξει έτσι και μια κατεύθυνση προς την έξοδο. Βεβαίως και κανείς δεν μπορεί να συμφωνήσει σε αυτό, τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο γίνεται η αξιολόγηση, τη μέθοδο που επιλέχθηκε να γίνει η αξιολόγηση και το καθεστώς κάτω από το οποίο καλούνται όλοι οι έχοντες την ευθύνη αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο και την ευθύνη της επόμενη να πάρουν αυτού του είδους αποφάσεις. Και τι έχουμε στη δημόσια διοίκηση, ποια είναι τα πραγματικά στοιχεία? Είτε δεν είχαμε καθόλου αξιολόγηση σε τομείς που την άγνωστη λέξη αξιολόγηση, ή όπου γινόταν, για τους λόγους που γινόταν, ήταν όλοι άριστοι.
ή περνούσαν οι διαιτητές ή οι τριετητές, και όλοι ανεξάρτητα αν ήταν στην δουλειά τους ή όχι, παίρνουν τον ίδιο βαθμό, βγαίνουν στο ίδιο κλιμάκιο, παίρνουν τα ίδια χρήματα, άσχετα δούλευαν ή όχι. Αυτό είχαμε, αυτό έχουμε. Αυτό το δημόσιο φτιάξαμε, κύριε Πρόεδρε. Αυτές τις υπηρεσίες προσφέρουν στους πολίτες μας το 2014. Δεν δουλεύει τίποτα, απολύτως τίποτα στο ελληνικό κράτος κλπ. Παρά τις όποιες φιλότιμες προσπάθειες το περισσότερο των υπαλλήλων. Αντέδρασε ποτέ κανείς. Σε αυτό το θέμα, αντέδρασε ποτέ κανείς γιατί να μην υπάρχει αξιολόγηση? Όχι βέβαια. Η ΑΔΔ αντέδρασε, όχι. Οι Δήμοι, εμείς, τόσα χρόνια οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πήραν ποτέ θέση στο αν θα έπρεπε να αξιολογούνται οι υπάλληλοι και πώς πρέπει να είμαστε εμείς μπροστά στον αγώνα? Όχι. Ποτέ μας. Ήδη οι υπάλληλοι είχαν θέση στο θέμα της αξιολόγησης τόσα χρόνια? Όχι, και προφανώς. Αυτό βόλευε τους πάντες να μην υπάρχει αξιολόγηση. Βόλευε ποιους πάντες? Τους πάντες αυτούς που δεν ήθελαν καμία μορφή αξιολόγηση. 2014. Πού ακούστηκε, σε όποιο μέρος του κόσμου, να μην αξιολογούνται αυτοί που πληρώνονται από το υστέρημα του ελληνικού λαού σε περίοδο κρίσης? Καμία αξιολόγηση, δεν κάνει τους. Και βάζω και εμένα ως δημόσιο υπάλληλο μέσα. Είτε μιλάω μασκαστά και από μακριά. Κάθε μέρα, θέλοντας και μην, άμεσα ή έμεσα, όλοι αξιολογούνται. Ο Μανάδης, ο Χασάπης, το σούπερ μάρκετ, ο Ιδραυλικός, δεν σε αξιολογούν καθημερινά? Γιατί είναι πάνω ψωμίσω κάπου και πάνω κάπου αλλού, αξιολογούν? Οι μαθητές στα σχολεία δεν αξιολογούν? Τα Ινστιτούτα, τα φροντιστήρια δεν αξιολογούνται? Εμείς οι πολιτικοί πριν ένα μήνα αξιολογηθήκαμε. Παντού υπάρχει αξιολόγηση. Εκτός από τους δημοσίους και δημοτικούς υπαλλήλους. Και πέντε τώρα το μην είναι δίκαιο αυτό, κύριε Πρόεδρε. Αυτή είναι η ισονομία και η συμπολιτεία? Αυτό το κράτος δικαίου? Οι μεν έτσι και οι άλλοι αλλιώς? Διαφωνώ με αυτό που ακούγεται. Διαφωνώ κάθετα ότι είναι απειλή. Η αξιολόγηση δεν είναι εργαλείο απόλυσης, ούτε διαθεσιμότητας. Είναι αποτύπωσης και ένα ισχυρό εργαλείο διοίκησης. Αν θέλουμε κάποτε να φτιάξουμε αυτό που λέει το ελληνικό κράτος και να πάψουμε πλέον να είμαστε φτωχοί συγγενείς και να αναβαθμίσουμε τις υπηρεσίες μας αν πραγματικά το θέλουμε. Όχι να εκφίστανται οι υπηρεσίες, να λειτουργούν οι υπηρεσίες, να γίνουν καλύτερες υπηρεσίες, γιατί αυτός ο λαός έχει ανάγκη καλύτερων υπηρεσιών. Μας αξίζουν καλύτερα. Ερώτηση θα πει κάποιος. Μα θα είναι λέει αντικειμενική η αξιολόγηση? Και βέβαια θα είναι αντικειμενική η αξιολόγηση. Και εν πάση περιπτώσει, αν δεν είναι αντικειμενική, θα είναι κατ' εξαίρεση μια αντικειμενική, γιατί όπου μπαίνει ο ανθρώπινος παράγοντας, υπάρχει και ο υποκειμενικός παράγοντας. Αυτό θα υπήρχε, θα υπάρχει, θα υπάρχει πάντα. Δεν είναι ο κανόνας όμως αυτός. Πρέπει να κάνουμε την αρχή και εδώ. Μια νέα αρχή και εδώ. Στα πρώτα στάδια, κύριε Πρόεδρε, ενδεχομένως να υπάρχουν και λάθη και παραλήψεις, ενδεχομένως να υπάρχουν κάποιες αδικίες. Στην πορεία όμως θα αξιολογηθεί η ίδια αξιολόγηση ο θεσμός. Και δεν βελτιωθεί. Και δεν είναι κέρδη τους πολίτες. Έτσι προχωράνε τα πράγματα. Μυστήρα άρεσε, προχωράνε. Και μπαίνει ένα ερώτημα. Υπάρχει κάποια ολοκληρωμένη πρόταση, συγκροτημένη, άλλη πέρα από αυτή που φέρνουν, αυτοί που φέρανε, ολοκληρωμένη, συγκροτημένη για το πώς πρέπει να γίνει αξιολόγηση, ή μένουμε όχι σε αυτό, όχι σε εκείνο? Ας πάμε και 2 μήνες πίσω τώρα μέχρι την άλλη απόφαση και 2 χρόνια στην έφεση και δεν ξέρω τι. Θα το παραπέμπω στις καλένδες. Κάποιοι εκφράστηκαν αρνητικά για τις κλίμακες. Μην τις εφαρμόσετε. Αφού είστε προϊστάμενοι και έχετε αντίρρηση, μην εφαρμόσετε τις κλίμακες στη βαθμολόγηση που σας δίνει το Υπουργείο. Να βάλετε τις πραγματικές βαθμολογίες σε κάθε υπάλληλο. Ναι, το κράτος λέει 15% ανεπαρκής, αλλά εγώ αξιολογώντας 10 υπαλλήλους πιστεύω ότι 9 από αυτούς είναι άριστα. Τους βάλω άριστα. Και σαν λάβει την ευθύνη του ιδιωτικό κράτος. Και έξω όλοι θα προχωρήσει και θα πάρουν το μήνα από όλη την Ελλάδα ότι έχουμε τίποτα να φοβηθούμε και έχουμε και σοβαρούς υπαλλήλους. Ας το ξεκινήσουμε λοιπόν. Δεν είναι κακό, δεν χρειάζεται φόβος σε αυτά τα πράγματα. Το ξεκινάμε, το δουλεύουμε όλοι μαζί, δεν αφήνουμε κανένα κάλυπτο και προχωράμε στις διορθωτικές παρεμβάσεις όσο το σύστημα προχωράει. Μόνο έτσι είμαστε αξιόπιστοι. Με το όχι στα όλα θα μας επιβληθούν από πάνω και θα πάρουν χαμπάρι τι συνεπιστεύει. Διαφωνείτε δηλαδή? Διαφωνώ. Ευχαριστώ. Την κυρία Εγώ αξιολογούμαι αυτή τη στιγμή. Συγγνώμη λίγο. Αυτή τη στιγμή εγώ αξιολογούμαι ως εκπαιδευτικός. Έχει ήδη ξεκινήσει η δικασία δική μας αξιολόγησης. Γιατί να κατηγοριοποιούμε τους πολίτες? Κύριε Βαγγέλη. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε.
Παρότι το πρωί έγινε μια συνάντηση διαπαραταξιακού χαρακτήρα, όπου επιχειρήσαμε όσοι παρευρεθήκαμε να οργανώσουμε στοιχειοδός τη σημερινή έκτακτη ουσιοδός συζήτηση, φοβάμαι πως δεν τα καταφέραμε. Είχα λοιπόν ζητήσει από τους συναδέλφους να βάλω και εγώ ένα θέμα πριν την ημερήσια διάταξη. Δεν θα το βάλω όμως, θα κάνουμε μια ανακοίνωση, δεδομένου ότι μπήκαν τόσο σοβαρά θέματα όπως το νερό και τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θέματα, και θα συμφωνήσω μαζί σας, τόσο σοβαρά που θα έπρεπε να εισαχθούν με άλλο τρόπο παρά το γεγονός ότι με τις αιτιάσεις του κ. Καμπουράκη συμφωνούμε, αλλά πρέπει κάποτε αυτά να επιληθούν. Επειδή είναι και η τελευταία συμμετοχή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, δύο λόγια επιτρέψτε μου. Πρώτα-πρώτα, να συγχαρούμε τους εκλεγμένους στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο, παρόντες και μη. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στη νέα Δημοτική Αρχή και συνολικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εμείς θεωρούμε ότι η κυρία είναι δύσκολη και έτσι θα πρέπει να προτάξουμε τη συλλογική προσπάθεια στην επίλυση των προβλημάτων. Η συμπαράταξη ελπίδας, και αυτό θα ήθελα να το ακούσουν και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι παρόντες, αλλά κυρίως οι συμπολίτες μας, εκπροσωπείται σήμερα όχι εξαιτίας εφαρμογής του νόμου με τον παρόντα Δημοτικό Σύμβουλο, αλλά και με ομόφωνη απόφαση της πολιτικής της γραμματείας, η οποία συγκρίθηκε πριν δύο μέρες, 2/7/14. Η πολιτική πρόταση της συμπαράταξης ελπίδας, σμιλεμένη συλλογικά με πολύ κόπο από το 2002, παραμένει ζωντανή. Θεωρούμε πως έχει επηρεάσει ως ένα βαθμό και άλλες παρατάξεις, κυρίως όμως την ίδια την τοπική κοινωνία. Η μορφή με την οποία θα πάρει υπόσταση και θα εκφραστεί στο μέλλον θα εξαρτηθεί από τις συντελούμενες κοινωνικές διεργασίες και κυρίως από τις ανάγκες της ίδιας της κοινωνίας. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από την καρδιά μας όλους τους συμπολίτες μας που μας στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και εμείς θεωρούμε με απόλυτη ανιδιοτέλεια. Θέλω τώρα για το θέμα να πω δύο λόγια. Είναι αλήθεια απορία αξιοκρατία και το πελατειακό σύστημα να επιχειρούν σήμερα οι ίδιοι να στήσουν αξιοκρατία. Όμως, επειδή αναφέρθηκε πριν και από τον κύριο Δήμαρχο, αναφέρθηκε δηλαδή το κείμενο της ΚΕΔΕ, με το οποίο εμείς, παρά την διαφωνία της ΚΕΔΕ, εμείς διαφωνούμε και σε αυτό το κείμενο, και τη διαφωνία της ΠΟΙΟΤΑ, και τη διαφωνία της Ένωσης Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και της ΑΔΕΔΗ και άλλων συλλογικοτήτων. Παρ' όλα αυτά, εγώ δεν θα κάνω χρήση όλων αυτών για να μην θεωρηθεί ότι λαϊκίζουμε. Θα κάνω αναφορά όμως στο εξής. Θα κάνω αναφορά στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο εξέδωσε ανακοίνωση και είναι για το καθήλυνα αρμόδιο. Λέει λοιπόν, είναι κατεξοχήν επιστημονικός δημόσιος φορέας και λέει, υπενθυμίζουμε ότι πρόκειται για ένα ξεκάθαρα αυθαίρετο σύστημα από τη στιγμή που προβλέπει συγκεκριμένη ποσόστοση. Με άλλα λόγια, το 15% των υπαλλήλων θα πρέπει αναγκαστικά να κρίνονται ανεπαρκείς. Αναγκαστικά. Το ανέφερε πριν και ο κύριος Δήμαρχος, νομίζω. Χωρίς να δίνονται εξηγήσεις για ποιο λόγο το ποσοστό αυτό δεν θα είναι 16 ή 20 ή 13. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή, πώς προσδιορίζεται? Πρόκειται δε για ένα σύστημα αξιολόγησης που έχει δοκιμαστεί τόσο στην Ευρώπη όσο και αλλού και έχει αποσυρθεί εδώ και πολλά χρόνια λόγω της αναποτελεσματικότητάς του, καθώς και του άδικου χαρακτήρα στην εφαρμογή του, δημιουργώντας μια ανασφάλεια και μια επιπλέον αβεβαιότητα στον χώρο των δημοσίων υπαλλήλων. Όπως επεσήμαναν πολιτικοί αναλυτές, το λεγόμενο σύστημα Μητσοτάκη συντελεί στη δημιουργία ενός νέου δικτύου πελατειακού συστήματος και σχέσεων, όσο και αν αυτό ακούγεται περίεργο, με την εξής έννοια. Προσέξτε αν θέλετε, σας παρακαλώ. Παλαιότερα, τα δίκτυα αυτά δημιουργούνταν από τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας για το ποιος θα προσλαμβανόταν στο δημόσιο. Τώρα μάλιστα, δεδομένου και το ελέγχου των προϊσταμένων αξιολογητών από την κυβέρνηση, θα δημιουργείται δίκτυο πελατειακών σχέσεων για το ποιος δεν θα λαμβάνει αρνητική αξιολόγηση ή, εφόσον λάβει κάποιος αρνητική αξιολόγηση, για το ποιος δεν θα περάσει σε μια δεξαμενή διαθεσιμότητα στα πωλήσεων. Παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργού Υγείας για το αντίθετο. Είναι μια εικόνα η οποία δίνεται με έναν τρόπο γλαφυρό και απολύτως σοβαρό.
Γι' αυτό λοιπόν, όχι μόνο το κείμενο της ΚΕΔΕ, συνολικά καταψηφίζουμε την επιχειρούμενη αξιολόγηση. Συμφωνείτε? Σας ευχαριστώ. Όχι, όχι, δεν συμφωνώ. Αν είναι η πρόταση της ΚΕΔΕ, δεν συμφωνώ. Αν είναι η πρόταση της ΚΕΔΕ. Συμφωνώ με αυτό που σας είπα τώρα. Κυρία Μακρύ, ευχαριστώ κύριε. Βέβαια, αυτό το επιστημονικό, αυτή η επιστημονική επιτροπή λέει και άλλα πράγματα μέσα και στην ουσία βέβαια δεν αναιρεί ούτε τον σκοπό, ούτε το λόγο της αξιολόγησης. Απλά βάζει έναν άλλο τρόπο που θα ήθελε να γίνει η αξιολόγηση πιο επιστημονικό, να φαίνεται τέλος πάντων. Τέλος πάντων, το ερώτημα είναι το εξής. Γινόταν ή δεν γινόταν αξιολόγηση στο δημόσιο τόσα χρόνια? Για να ξεπεράσουμε και κάποιους λαϊκισμούς που ακουστήκαν τώρα. Όλα τα χρόνια όσοι βρίσκονται στον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ξέρουν πολύ καλά ότι εφαρμόζονταν η αξιολόγηση. Είτε στα κριτήρια της πρόσληψης, είτε στα κριτήρια που θα εφαρμόζονταν στο καθένα για να πάρει προαγωγή, είτε για να προσληφθεί, είτε για να αλλάξει θέση, είτε να αναβαθεί, είτε οτιδήποτε άλλο. Εν πάση περιπτώσει, η αξιολόγηση συνέβαινε μέσα στο δημόσιο χρόνια τώρα. Τι πάνε να κάνουν με την αξιολόγηση που προωθούν αυτή τη στιγμή? Είναι αυτό που είπε και ο κύριος Βαγγέλης, ότι αυτή η αξιολόγηση έτσι όπως λειτουργεί και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να έρθει και εδώ, γιατί το κράτος θα πρέπει να γίνει μικρό, να είναι ευέλικτο, και αυτό το κράτος πρέπει να βρει μια δικαιολογία τώρα που θα είναι πολύ καλή και θα δώσει στον Δήμαρχο το δικαίωμα να επιλέξει το 15% και αντί να το πούμε απολύσεις τώρα που αυξάνονται τα τιμολόγια της ΔΕΗ, τώρα που ξεπουλιέται η ΔΕΗ, τώρα που οι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα είναι απλήρωτοι, τώρα που οι συντάξεις θα κοπούν και θα έρθει ένα νέο κοινωνικό ασφαλιστικό σύστημα, άσε να το πούμε αξιολόγηση. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Το κείμενο δεν τη σκέδε και εμείς τουλάχιστον ως Λαϊκή Συσπήρωση πολύ λυπούμαστε και για τη συμφωνία της ΠΟΕΟΤΑ σε όλη αυτή την ιστορία, και θα έχει και μία αξία οι εκπρόσωποι εδώ των εργαζομένων να πούν και τη θέση τους και πώς το βλέπουν αυτοί, τουλάχιστον ως διοίκηση. Λέει τι? Αρνούμαστε, λέει, εκφράζουμε, λέει, τις αντιρρήσεις μας σχετικά με τη διαδικασία, τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, εάν αλλάξει η διαδικασία, τα στάδια και το χρονοδιάγραμμα, εμείς συμφωνούμε στην αξιολόγηση. Αυτό τι λέει? Λέει ότι η ΚΕΔΕ, που είναι το συνδικαλιστικό, να το πω έτσι, όργανο των Δήμων, το οποίο εφαρμόζει τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου, το οποίο εφαρμόζει τις δίμηνες συμβάσεις, το οποίο απολύει τους εργαζόμενους στους Δήμους, εφαρμόζει τις διαθεσιμότητες, εφαρμόζει την κινητικότητα, θα έρθει με έναν άλλον τρόπο και για να είναι και αρεστό κιόλα στους δημότες, να κάνει αυτό που στην ουσία θα γίνει, να απολύσει ένα σημαντικό κομμάτι εργαζομένων από τους Δήμους. Θα ωφελήσει αυτό τους δημότες? Γιατί ακούγεται κιόλα ότι είναι μεγάλος ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα. Καταρχήν, η ίδια η ΑΔΔΗ, η οποία μάλιστα δεν είναι και, πώς το λένε, καμία αριστερή συνδικαλιστική οργάνωση, ούτε καν αγγίζει δηλαδή προς τα εκεί, λέει ότι η ΑΔΔΗ, για τον Σαμαρά μπορεί να είναι ότι να είναι. Ο Σαμαράς λέει ότι ο συνδικαλισμός φταίει για όλα, αλλά βέβαια φταίνει οι κυβερνώντες που έχουν δώσει τα πάντα στο κεφάλαιο και επιδοτούν. Δεν γράφει σημαντικά αυτό. Όταν προκαλούμε θα πρέπει να απαντώ. Όχι, απαντάτε αλλού. Για τον Σαμαρά είπα, δεν είπα για κανέναν από εδώ μέσα, που είναι ο πρωθυπουργός της χώρας. Δεν ξέρω, δεν λέγεται ο πρωθυπουργός της χώρας ότι είναι ο Σαμαράς. Αν έχουμε αλλάξει πρωθυπουργό, η ΑΔΔΗ λοιπόν, η ίδια η ΑΔΔΗ λέει ότι ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα είναι πολύ μικρότερος από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Άρα, αυτό το 15% που έρχονται να μειώσουν οι δημάρχοι, όπου το κάνουν αυτό, θα βοηθήσει εμένα το δημότη που μου έχουν φορτώσει τόσα χρόνια τη λογική της ανταποδοτικότητας και ότι τα πάντα στους Δήμους
πληρώνονται για να τα έχω σαν υπηρεσία, όχι βέβαια. Γιατί όταν θα έρθω εγώ σε μια υπηρεσία που θα έχει εφαρμοστεί το 15% μείον, θα βρω το αντίστοιχο 15% μείον υπάλληλο μέσα στην υπηρεσία. Και βέβαια, εγώ θα τη χρησιμοποιήσω αυτή την υπηρεσία. Ο δημότης, ο καθημερινός δημότης, γιατί ο επιχειρηματίας τα έχει λύσει όλα. Έχει τα fast track, δεν χρειάζεται να σηκωθεί από το γραφείο του. Με ένα απλό email θα κάνει τη δουλειά του. Εγώ θα τελεπερωθώ και βέβαια ούτε θα με φόρο απαλλάξουν, ούτε θα μου κόψουν και την ανταποδοτικότητα. Ίσα ίσα, επειδή το κράτος κλείνει τις κάμουλες στους δήμους με τα έσοδά τους, εγώ θα κληθώ για άλλη μια φορά να πληρώσω πολλά περισσότερα από αυτά που τελικά μου προσφέρονται. Εμείς ως Λαϊκή Σπύρος, και κλείνω κύριε Ρόεδρε, εμείς καλούμε τους εργαζόμενους να αντισταθούν αγωνιστικά απέναντι σε αυτή την επίθεση που δέχονται. Ένα όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟ θα βοηθούσε σε αυτήν την κατεύθυνση. Και βέβαια να σας πω εδώ ότι να γιατί και εμείς προεκλογικά λέγαμε ότι καλό θα είναι στο τιμόνι των Δήμων να κάθονται δήμαρχοι κομμουνιστές στην Πάτρα, όπου ακόμα δεν ξεκίνησε, κύριε Δήμαρχε, ο νέος Δήμαρχος με τη Λαϊκή Συσπήρωση. Όχι, θέλω να καταγραφεί η θέση ξεκάθαρα. Εκεί πήραν ομόφωνη απόφαση να μην εφαρμοστεί αυτός ο νόμος από τον Δήμο της Πάτρας, όχι με αυτή τη λογική όμως, να αλλάξει η διαδικασία. Καταγγέλνουν αυτή την πολιτική και μάλιστα καλούν και τους ίδιους τους εργαζόμενους να μην μπουν στην διαδικασία της αυτοαξιολόγησης. Εμείς λοιπόν αυτόν τον αγώνα θα δώσουμε και μέσα. Εγώ θα καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, και πρόταση ψηφίσματος. Βεβαίως. Καταθέτω και στα πρακτικά πρόταση ψηφίσματος που λέμε όχι μόνο να καταργηθεί, να αποσυρθεί αυτός ο νόμος, να μην εφαρμοστεί καθόλου. Και αυτό που θα βοηθήσει να μην εφαρμοστεί και να μην γίνει πράξη θα είναι ο ίδιος ο εργαζόμενος και μέσα στο Δήμο αλλά και έξω από αυτόν. Ευχαριστώ. Ένα ζήτημα που ξεκίνησε όλη η αντίδραση μέσα από το χώρο του εργαζομένων, όχι μόνο των εργαζομένων στους Δήμους, αλλά και τους εργαζόμενους στο ευρύτερο δημόσιο και στον χώρο των δασκάλων που είναι ο κύριος Σχετικός, έγινε σε αυτό το γεγονός ότι αυτό το 15% δυστυχώς η τύχη του, αν μου επιτρέψετε τον όρο, αγνοείται. Δεν είναι μόνο όπως είπε ο κύριος Μουζουράκης ότι μπορεί να υπάρχει η μετάταξη. Προβλέπει και διαθεσιμότητα, προβλέπει και αλλαγή ειδικότητας. Αυτό που ίσως θα υπάρχει μια σύγκριση είναι ότι στην ενδοδημοτική κινητικότητα, η οποία προέκυψε σαν ένα προϊόν ενός δημάρχου του Δήμου Αυτιλωτίας, εκεί αποσαφηνίστηκε το καθεστώς της διαθεσιμότητας ότι δεν υπάρχει. Γιατί υπήρχε στην ενδοδημοτική κινητικότητα ο όρος ότι μπορεί να υπάρχει όποιο δεν προσβληθεί και δεν πάει. Βέβαια χαιρόμαστε που η πλειοψηφία των μελών, μέσα θέλουν να υποστηρίξουν την πρότασή μας. Εμείς σαν σύλλογος εργαζομένων θα το διεκδικήσουμε και έχουμε συνταχθεί με, με το συνδικάτο μας. Προσφυγή. Και ναι, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προσφυγή της ΚΕΔΕ στο Συμβούλιο Επικρατείας, όσο και της ΠΟΕΟΤΑ στο Συμβούλιο πάλι Επικρατείας τον Οκτώβριο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι μάλλον θα εκδικαστεί με το Σεπτέμβριο. Θα μπορούσε βέβαια. Όχι, ναι, είναι της ΠΟΕΟΤΑ, μέσα στο Σεπτέμβριο είναι της ΚΕΔΕ. Λοιπόν, εμείς αυτό που επιδιώκουμε μέσα από μια έφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να στείλουμε το μήνυμα ότι δεν θέλουμε να συμμετέχουμε στον επιμερισμό. Και ως εξής, ο επιμερισμός είναι το πρώτο στάδιο στα 3-4 βήματα του 42-50. Δηλαδή, εάν πάρετε εσείς μια απόφαση ότι δεν συμφωνείτε με τον επιμερισμό, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει το δεύτερο βήμα που είναι η αυτοαξιολόγηση, δεν θα προχωρήσουμε στο τρίτο βήμα που είναι η αξιολόγηση μέσω των αξιολογητών και το τέταρτο βήμα ο καθορισμός αυτών που επίπτουν στο ποσοστό. Άρα το ζήτημα για μας είναι καθαρά να μην δώσει, να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο την εντολή να δώσει στους διοικητικούς υπαλλήλους να μην προχωρήσουν στον επιμερισμό και να αναλάβουν την πολιτική ευθύνη το Δημοτικό Συμβούλιο της ΚΟΠ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ και ελπίζω. Ευχαριστώ, κύριε Φρούτα. Λοιπόν, το θέμα έχει εξαντληθεί. Ψηφίζουμε με μία επισήμανση ότι η προσφυγή που έχει ασκηθεί στο ΣΤΕΤ αφορά το κομμάτι της ποσόστοσης και μόνο. Τη διάταξη αυτή έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 25 του συντάξεως. Λοιπόν, παρακαλώ κύριε συνάδελφε, ψηφίζουμε. Κυρία... Η προτάση πώς είναι, κύριε Πρόεδρε? Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Κύριε Πρόεδρε, να πούμε και εμείς ένα λεπτό. Η κυρία, συγγνώμη, η Δημοτική Αρχή, σας λέω κάτι, σας έχει αποσταλεί και είναι να εκφράσει την αντίθεσή του στο προωθούμενο σύστημα αξιολόγησης. Να εκφράσει τη σύμφωνη γνώμη στη θέση της ΣΚΕΔΕ περί αξιολόγησης του προσωπικού. Να ζητήσει την αναστολή του νόμου, να αναβάλει την επαφή του νόμου και επομένως την έκδοση απόφαση δημάρχου επιμερισμού των ποσοστών έως ότου εκδοθεί απόφαση του ΣΤΕ όπου έχει γίνει σχετική προσφυγή. Αυτή είναι η πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Η δύναμη αλλαγή, παρακαλώ. Συμφωνεί στο σημείο που αναφέρεται στην πρόταση της ΚΕΔ και τίποτα περαιτέρω. Συμφωνεί λοιπόν η δύναμη αλλαγή όσον αφορά δύναμη αλλαγή. Η δύναμη αλλαγή. Δεν είναι το πρόβλημα εκεί. Λοιπόν, όσον αφορά την παράγραφο 2. Να εκφράσει δηλαδή τη σύμφωνη γνώμη στη θέση της ΚΕΔ. Περί αξιολόγηση προσωπικού. Διαφωνώντας ως προς τα υπόλοιπα. Ο κύριος Ιωάννης Κρητικός. Κύριε Υπουργέ, μέσα στην αξιολόγηση, ας μην περιμένουμε τι θα βγάλει το Συμβούλιο της Επικρατείας και ο κάθε προϊστάμενος που έχει την ευθύνη της βαθμολόγησης, στην πράξη να μην κάνει ποτέ την ποσότητα. Να βάλει τον πραγματικό βαθμό που αξίζει πάνω σε ένα χρόνο. Μα τι λέτε εδώ? Αυτό λέω. Αυτό κύριε Υπουργέ, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ερώτηση. Να εφαρμοστεί η αξιολόγηση. Συμφωνεί ο κάθε υπεύθυνος που κυρίστηκε. Ας μην κυρίσει προς το σώμα. Κύριε, για να το δέσουμε. Συμφωνείτε λοιπόν όσον αφορά το πρώτο μέρος, το πρώτο μέρος της εισήγησης, της πρότασης του Δημοτικής Αρχής. Με προσθήκη ότι οι αξιολογητές, είπατε, αν διαφωνούν στις ποσοστώσεις, αν θεωρητικά αυτό στην πράξη, θα σου βάλω αυτό που είναι το πρόβλημα. Τι μπαίνει, και εμείς θα σου αρμόσουμε τον το βλέπετε απίθανο. Συγγνώμη λίγο, κύριε Βαθμό. Βλέπω ήδη άσχημα τα μορφασμού. Τότε η καρδιά σου, κύριε Βαθμό. Όταν βαθμολογήσει του υφισταμένου σα, βάλτε το πραγματικό κανονισμό. Λοιπόν, θα πάρει πίσω 5 μήνες, θα πάρει 2 χρόνια. Δηλαδή, λέμε να εφαρμοστεί ο νόμος, να εφαρμοστεί, να ψηφιστεί ο νόμος. Λέμε ενέσχυμα αξιολόγηση. Το καταλάβατε να μην ψηφιστεί. Λέμε ναι στην αξιολόγηση. Ναι, όχι στην αξιολόγηση. Είμαστε θετικοί στην αξιολόγηση. Και επειδή υπάρχει πρόβλημα στις ποσοστώσεις, ο κάθε ένας που βάζει βαθμούς, μόνος του να βάζει βαθμούς πραγματικά αξίζουν οι πάλι, άσχετα πια το κριτήριο του 15-25. Την αλήθεια να δείξει το κράτος. Ποιοι είναι και τι είναι. Κύριε Δημητές, κάνουν την πρόταση σας. Τώρα κάνω ολόκληρο. Εγώ βλέπω χαμόγελα και δεν υπάρχει. Λοιπόν, κύριε Ευαγγέλη. Καταρχήν θέλω θέση. Λέμε όχι στην εφαρμογή του νόμου συνολικά. Συνολικά. Όμως, εξήγησα πριν τον Μέσο με ποια έννοια κατανοούμε εμείς την αξιοκρατία και την αξιολογία. Ευχαριστώ. Η κυρία Μαχρή κατέθεσε την κοπηγήση. Και λέμε ότι δεν συμφωνούμε καθόλου στην εφαρμογή. Μιλάμε για κατάργηση του νόμου. Δεν βάζουμε ούτε τρόπο έτσι ούτε αλλιώς. Κατάργηση του νόμου. Ψηφίζομαι λοιπόν. Ότι πέντε από τα σπέρα. Λοιπόν, επί της πρότασης της Δημοτικής Αρχής. Πάμε. Κύριε Ρούχα, κύριε Στογουρού, κύριος Πίση, ο κύριος Μαραγκός, ο κύριος Μίτου, ο κύριος Βαγγέλης στην πρότασή του, η κυρία Μακρύ την πρότασή της, ο κύριος
Γαμπουράκης, εγώ την πρόταση της κυρίας Μακρύ. Ο κύριος Κατουράκης την πρόταση της κυρίας Μακρύ. Ο κύριος Κουρτικός την πρότασή του. Οι κύριοι της δύναμης Καραγής την πρότασή τους όπως και οι υπόλοιποι. Ο κύριος Κυλιμάτος να ανακοινώσει στο σώμα ότι αντιμετώπισε οικογενειακό πρόβλημα με ασθενεία στην μητέρα του και απερχόντουσε. Λοιπόν,